Πάμε να δέσουμε το τουρμπάνι, να κάνουμε το νούμερο 2 δέσιμο. Το έχω δέσει λοιπόν το ίσιο το απλό όπως σου έχω πει στο προηγούμενο βίντεο και αν είσαι Instagram οπωσδήποτε ακολουθείς YouTube για να δεις ολόκληρο το βίντεο. Παίρνεις λοιπόν τις κορδέλες εδώ που περίσσεψαν, μπορείς να τις βάλεις και έτσι, πολύ ωραία, και τις σηκώνεις ψηλά. Μπορείς να το δέσεις και να το στερεώσεις, το μπρος πίσω. Αυτό να το φέρεις εδώ και αυτό από πίσω μπρος. Το μπλέκεις λοιπόν εδώ μέσα, το ένα μέσα στο άλλο και γίνεται αυτό το δέσιμο. Ο Μαρ Σαρίβ, μη μου πεις ότι δεν είναι τέλειο. Ίδιος, ίδιος. Τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Το μαλλί και από πίσω να φαίνεται, δεν σε ενοχλεί. Επίσης μπορείς να έχεις και μακριά μαλλιά, να τα έχεις από μέσα έτσι να βγαίνουνε. Αυτά είναι για αυτές που έχουν μακριά μαλλιά. Μπορείς να το κάνεις όπως θέλεις. Μπορείς να βάλεις εδώ μία καρφίτσα. Πολύ ωραία. Μπορείς να βάλεις ένα σκουλαρίκι. Ό,τι και να κάνεις είναι τέλειο. Πολύ εντυπωσιακό. Χρησιμοποίησέ το, εκμεταλλεύσου το. Ειδικά όταν είναι αχτένιστο το μαλλί. Θα πάμε και στο επόμενο. Ακολουθείς elanastore.gr, μην το ξεχνάς.